Εκεί είναι ο Γιώργος Στεριόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Και πάλι. Μας ακούς, Γιώργο Στεριόπουλε? Ναι, σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε. Τώρα κανονικά. Λοιπόν, να σας ζητήσω και εγώ συγγνώμη, μιας και μιλάτε για τη συγγνώμη και για τις ακροβασίες και για όλους αυτούς τους καταπληκτικούς οδηγούς που δείξατε προηγουμένως εκεί στην Αυστρία. Υπάρχουν οδηγοί που εντυπωσιάζουν και υπάρχουν και ιδιοκτήτες σχολών οδηγών που απογοητεύουν, όπως ο συγκεκριμένος που έχουμε τώρα εδώ. Η ασφάλεια Λαμίας συνέλαβε ιδιοκτήτη σχολής και υπάλληλο, διότι θέρονται να κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν μαϊμούς φραγίδες που έφεραν υπογραφές και ονόματα υπαλλήλων του ΚΕΠ για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν εκδόσεις αδειών οδήγησης, αδειών κυκλοφορίας και άλλων εγγράφων. Μιλάμε δηλαδή για περίπτωση πλαστογραφίας. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Λαμίας που ερευνούν την υπόθεση έδειξαν σε συγκεκριμένη υπάλληλο του ΚΕΠ εδώ στην περιοχή της Λαμίας έγγραφα που έφεραν την υπογραφή της και τη σφραγίδα της. Η ίδια δεν πίστευε στα μάτια της και φυσικά επιβεβαίωσε ότι αυτά τα έγγραφα δεν είναι γνήσια. Αυτό που ερευνούν τώρα οι αστυνομικοί είναι αν η υπόθεση αυτή έχει και άλλα πλοκάμια, αν εμπλέκονται και άλλα άτομα και αν έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Επαναλαμβάνω ότι με τα έγγραφα αυτά, τα δικαιολογητικά αυτά που πλαστογραφούσαν, κατάφερναν να εκδώσουν άδειες οδήγησης, άδειες κυκλοφορίας ή άλλα επίσημα έγγραφα. Συνεχίζεται από τη δικαιοσύνη η έρευνα και ψάχνουν και οι άλλες υποθέσεις που έχουν σχέση με το Υπουργείο Συγκοινωνιών στην περιοχή, όχι μόνο εδώ αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει μια υποψία ότι τέτοιου είδους περιστατικά εμπλέκονται και με περιπτώσεις υποκυβισμού πολυτελών γιοταχή, αλλά και με άλλες παράνομες εκδόσεις πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας με αφορμή αυτό το περιστατικό που προκλήθηκε εδώ στη Λαμία. Ωραία. Να Γιώργο, σε ευχαριστήσουμε Γιώργο, πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα να έχεις και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γιώργο, για χαρά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας δείξουμε κάτι πραγματικά περίεργο.